Εγώ δεν έχω πονοκέφαλο, έχω μια τεράστια λαχτάρα να μάθουμε κανένα νέο από το εξωτερικό, γιατί έχουμε καιρό να συναντήσουμε τη Μαρίνα Χαραλάμπους να μας πει τι συμβαίνει έξω. Τι Μαρινάκη, καλώς την. Σας έχω πολύ ωραία νέα από το εξωτερικό και σας έχω τη Βικτόρια. Ευχάριστα. Ευχάριστα, γιατί η Βικτόρια Μπέκαμ χάρισε πολύ όμορφες στιγμές στους διαδικτυακούς τους φίλους. Ήταν τέλεια αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν, ανέβασε μια φωτογραφία χθες και έλεγε ότι έχω σπίτι μου τον πιο σεξι ηλεκτρολόγο. Και ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μόνο με το ισόρουχό του και προσπαθούσε να φτιάξει την τηλεόραση. Οικογενειακές στιγμές. Όχι, όχι. Αυτή είναι μια οικογενειακή στιγμή. Έχετε έρθει σπίτι μου, εγώ έτσι το κάνω. Κανονικά έτσι το κάνω. Ούτε τα. Γιατί ρε παιδιά, αυτό ακριβώς έγραφαν και στα σχόλια, γιατί πάρα πολλοί celebrities έγραψαν ότι τώρα θα πάω να σπάσω την τηλεόρασή μου για να έρθει αυτός ο ηλεκτρολόγος. Μας έκανε το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων και η Βικτόρια Μπέκαμ τους. Ναι, αλλά η Βικτόρια που είναι έτσι λίγο σκληρή και απρόσωπη και τη λένε πώς. Μάλλον ήθελε να δείξει ότι κοιτάξτε, εγώ τι έρθω και δικό μου, γεια σας. Καλά, εσύ με τη Βικτόρια έχεις μεγάλο θέμα να το συζητήσεις με την ψυχολόγο σου. Ναι, ήμασταν παλιά στο στρατό μαζί και. Η Βικτόρια έχει πάρα πολύ χιούμορ, γιατί και χθες ανέβασε ακόμη ένα βιντεάκι στο TikTok όπου πήγε να κάνει μια συνέντευξη σε μια beauty editor και την ώρα που άνοιξε το ντουλαπάκι για να δει τι έχει μέσα, ποια καλλιτικά έχει, η συγκεκριμένη beauty editor από την Αμερική είχε φωτογραφία του David Beckham πάλι με το ισόρυχο. Και τη λέει: πρέπει να ανησυχήσω γιατί εδώ βλέπω τον άντρα μου. Πόσο χρονό είναι αυτή που βάζει τα ντουλαπάκια φωτογραφίες αυτού που τη αρέσει, όπως το κολέγιο που βλέπει τι αμερικάνικες ταινίες και ανοίγει άλλη και έχει τόσο. Είναι έρωτας πραγματικός. Και περιμένει και τη γυναίκα του να τη κάνει συνέντευξη στο σπίτι. Και κρατάει. Νομίζω το βάλει και λίγο επίτηδε. Και τυχαία ανέβηκε στο TikTok. Έτσι, όλα. Και τυχαία άνοιξε το ντουλαπάκι η Βικτόρια που ξέρουμε πώς. Τυχαία το σχολιάζουμε τώρα εμείς. Τι αρχές έχει, δεν ανοίγει ντουλαπάκι σε ξένα σπίτια. Να σας πάω στη βασιλική οικογένεια που δεν ησυχάζει ό,τι και να γίνει. Πήγανε λοιπόν να κάνουν κάτι θετικό, να βγάλουν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του. Έλα όμως που παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένα λάθος στο Photoshop και λείπει ένα δάχτυλο από το. Μαρία, εσύ μικρού την έκανε. Εσύ έβαλε σε αυτή την παραγωγή. Εμένα να προσλάβει, παιδιά, εγώ τέτοιο Photoshop που κάνω. Ζηλεύουν οι καλύτεροι. Νέα καριέρα. Μαρία, εσύ δεν θα το κάνει αυτό. Τι άνθρακα φωτογράφει. Άνθρακα. Αν το φωνάξουν, ήταν πολύ σύντομο σεζόν. Εγώ πιστεύω. Πάντως δεν λείπει, παιδιά, δάχτυλο. Λείπει, καλά. Δεν λείπει, παιδιά. Να είναι 2-2 και ο αντίθετο. Μπορεί να το έχει γυρίσει. Μπορεί το παιδάκι να ήταν έτσι. Λείπει. Να του βάλει δάχτυλο. Όλα γίνονται. Παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι πήγανε να μαυρίσουν λίγο την πολυθρόνα. Δεν ήταν καλά το χρώμα, δεν ξέρω τι του ξύλου, οξιά είναι και αυτά. Βάλανε σε ένα από αυτό και εξαφάνισε και το δάχτυλο. Το φωτογράφο τη βασιλική οικογένεια το δικαιολογεί. Στη Βικτόρια ποτέ. Ναι, καλέ τώρα, αφού το παιδί είναι άστο. Λοιπόν, να σας πάω σε έναν έρωτα τώρα. Tom Cruise, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ερωτευμένος. Αχ, την είδα, αυτή μου αρέσει αυτή. Αυτή, λοιπόν, είναι η πρώην σύζυγος ενός Ρώσου ολιγάρχη, που να σας πω ότι είναι καταζητούμενος στη Ρωσία. Αλήθεια. Ναι. Είναι αλλά στο Λονδίνο κυκλοφορεί ελεύθερο, φαντάζομαι. Στο Λονδίνο, λοιπόν, κυκλοφορεί ελεύθερο και όχι μόνο αυτό. Βγήκε και έκανε δηλώσεις για τη νέα αυτή σχέση και είπε ότι πριν λίγο καιρό εγώ ετοιμαζόμουν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή μου και μάλιστα ήθελα να υποδηθεί το ρόλο μου ο Tom Cruise. Οπότε θαυμάζω την πρώην σύζυγό μου που είναι μαζί με τον Tom Cruise. Απλά θέλω να δώσω μία συμβουλή στον Tom Cruise να έχει ορθά ανοιχτό το πορτοφόλι του για να την κάνει ευτυχισμένη. Τι είναι τώρα πολύ αυτό. Πολύ κακία. Τι κακία, εντάξει, ήθελα να του πει ότι η κοπέλα είναι ακριβή. Είναι το πορτοφόλι, είναι υποκειμενικά. Αυτό δεν το λες για μια γυναίκα όμως. Ορίστε. Είναι ντροπή, παιδιά. Πες τα, αγάπη. Αγάπη μου, απλά τον πόνεσαι ο χωρισμός και το τι μα και άλλο. Να τον πόνεσαι, αυτό δεν το λες. Δηλαδή, άμα πονέσεις πολύ. Ρίχνεις τον εαυτό σου όταν το κάνεις αυτό. Αλλά άμα έχει πληρώσει και ο άνθρωπος τα εκατομμύρια όσα χρόνια ήταν μαζί. Τι μα έλεγε, δεν τα έκλεψε. Ας πρόσεχε. Ήταν ένα από τα πιο ακριβά διαζύγια και ο ίδιος πούλησε πάρα πολλά περιουσιακά του στοιχεία για να μπορέσει να εξοφλήσει όλα αυτά που χρωστούσε. Γιατί τα μοιραζόντουσαν και τα έπρεπε να τα πουλήσει, να τα ρευστοποιήσει. Για να μοιραστεί τα έξοδα. Όχι, για τα έξοδα πούλησε. Ναι, του διαζυγίου, τα έξοδα του διαζυγίου. Νόμιζα ότι πούλησε κίνητα για να πάρει άλλη ρευστό. Όχι. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ακόμη ένα μεγάλο έρωτα. Έρωτες. Η Μαντόνα, λοιπόν, ανέβασε τον σύντροφό της, τον αγαπημένο της, πάνω στη σκηνή. Τον βλέπετε εδώ, που είναι ο Τζος Πόπερ και είναι μαζί, είναι μποξέρ. Είναι 25 χρονών 25. Και είναι από τις λίγες φορές που η Μαντόνα έτσι μοιράζεται προσωπικές στιγμές. Εννοεί στη σκηνή, γιατί στη ζωή της δεν έχει νόημα. Ναι, στη σκηνή τον ανέβασε πάνω κανονικά και μοιράστηκαν έτσι πολύ όμορφες στιγμές. Και βέβαια έγινε πάλι. Και όσο πάει και πιο κάτω, πιο κάτω ηλικιακά, γιατί μπορεί.
και μια χαρά, γυρίζει και περνάει καλά. Έτσι, νάτι, πολύ ταιριαστή είναι. Σούπερ. Πάρα πολύ ωραία είναι. Αυτά από μένα. Ωραία μα τα πει, Μαρινάκη. Να έρχεσαι δηλαδή πραγματικά μου λέει. Θα έρθουμε να σα τα λέω. Σε φιλοπολίτη.